Από το βελούχιο στο Σμόκοβο. Από τα κοκάλια ως την Καλιακούδα. Από τη Σαράντενα ως τα Βαρδούσια. Και από την Κιώνα στον Παρνασσό, όλα είναι ρούμελοι. Των ανταρτών του Ελλάς. Των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Από την Καΐτσα του Σμοκόβου ως το Κεράσοβο των Αγράφων. Από τη Βίνιανη ως τις Καρούτες. Και από το Δαδί στην Κουκουβίστα και στις Χωμήριανες, όλα είναι ρούμελοι. Των ανταρτών του Ελλάς. Των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Μια κόκκινη γραμμή τραβάει μακριά στο χρόνο. Από το καιρό του Κατσαντώνη και του Μπότσαρη, στου Άρη, του Γιώτη και του Διαμαντή το Διάβα. Από την πολεμίστρα του Γιούδης Καλογριά στο Προυσό, ως την καλύβα του Στεφανή στη Σπερχιάδα και από εκεί, πάνω στα δάση της Βουλγάρας, ένα το σάλπισμα. Όλοι στα όπλα. Εδώ αντίχησε τα ντάρτη Κοντουφέκη. Εδώ μάτωσε ο κατακτητής. Εδώ κάθε πέτρα, κάθε βράχος μετερίζει του αγώνα. Εδώ σπάρθηκαν τα πρώτα φύτρα μιας κοινωνίας άλλης, χωρίς εκμετάλλευση. Με μόρφωση, ψωμί, δουλειά. Στη Δομνίστα, το πρώτο τουφέκι του Ελλάς. Εδώ και τα τουφέκια του Δημοκρατικού Στρατού. Στο Μακρικάμπι, το πρώτο αρχηγείο του Δημοκρατικού Στρατού. Στο Δίστομο, η μεγάλη θυσία του λαού που αντιστεκόταν. Στην Ξηριώτισσα, οι εκτελέσεις των μαχητών που δεν έσκυψαν κεφάλι. Κάθε βράχος, κάθε κορφή και μία μορφή. Εδώ ο Μπελής, πιο πέρα ο Κρόνος, ο Κώστας Αντωνόπουλος και κάτω στην πόλη, στη Λαμία, ο Γερογιαταγάνας. Ακούραστος, περήφανος για τα παιδιά του. Τα παιδιά του ΚΚΕ, που παίρναν πάλι τα βουνά. Ηρώων γεννήτρα ρούμελη και ανταρτομάνα. «Σε σέπρο το χτυπάει του σικομού η καμπάνα», έγραφε ο Βάρναλης. «Κι έτσι είναι». Σε αυτόν τον τόπο έγινε πράξη το μήνυμα του Νίκου Ζαχαριάδη. Ο κάθε βράχος, η κάθε ρεματιά, το κάθε χωριό, καλύβα με καλύβα, η κάθε πόλη, σπίτι με σπίτι, πρέπει να γίνει φρούριο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Εδώ, σε αυτόν τον τόπο, στη γραμμένη οξιά, η πρώτη ανταρτοομάδα του Ελλάς ορκίστηκε. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά από τις τάξεις του Ελλάς, χύνοντας και την τελευταία αρανίδα του αίματός μου, σαν γνήσιος πατριώτης, για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας. Εδώ, σε αυτόν τον τόπο, ο μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας δήλωνε. Εγώ, παιδί του λαού της Ελλάδας και μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ορκίζομαι να πολεμήσω με το όπλο στο χέρι, για να εξασφαλίσω και να υπερασπίσω τη δημοκρατία, την τιμή, την εργασία, την περιουσία και πρόοδο του λαού μας. Ιδανικό μου, έχω τη λεύτερη και ισχυρή δημοκρατική Ελλάδα και την πρόοδο και ευημερία του λαού. Και στην υπηρεσία του ιδανικού μου, θέτω το όπλο μου και τη ζωή μου. Σε αυτόν τον τόπο, ο πρωτοκαπετάνιος με τη θυσία του έγινε όρκος του λαού, έτσι όπως τον κατέγραψε ο Ρίτσος. Και πάντα όρκος του λαού μας για το φως, για το ψωμί, για το κρασί, για την αγάπη, για το δίκαιο, θα είναι «Μα τη λευτεριά στο λέω». Ναι, μα τον Άρη, σου το λέω, της λευτεριάς Πετροχελίδων. Όρκος του λαού μας θα είναι, μα τον Άρη, ο Άρης. Σύμβολο ξέχωρο το Καρπενήσι, λευτερωμένο από τον Ελλάς στην πρώτη κατοχή. Ξανά λευτερωμένο από τον Δημοκρατικό Στρατό το 1949, στην ένοπλη ταξική αναμέτρηση που ακολούθησε. Στους επιτελικούς χάρτες που χρησιμοποίησε ο Δημοκρατικός Στρατός για τη μάχη στο Καρπενήσι, αναγνωρίζουμε την τεράστια έκταση που έπρεπε να καλυφθεί για να γίνει νικηφόρα η μάχη.
Μελετάμε στο αρχείο του κόμματος τη διαταγή με το σχέδιο για την κατάληψη του Καρπενησίου. Ένα προς ένα τα χειρόγραφα από την ώρα της μάχης. Γιώτης και Διαμαντής υπογράφουν μαζί διαταγές και αναφορές. Ρουφάμε την κάθε λέξη του επιτελάρχη του Αλέκου Παπαγεωργίου που έφτασε έως τις μέρες μας. Παντού έγινε η επίθεση. Αλλά είχαμε ορισμένα στρατηγικά σημεία που θα λέγαμε. Βασικά σημεία. Και εκεί στα βασικά σημεία είχαμε συγκεντρώσει τα πυρά μας. Και τη μεγαλύτερη δύναμη. Όχι παντού. Είχαμε καθορίσει να πούμε ποιο είναι ο στόχος μας να πούμε. Βασικά δύο. Το να πάρουμε τον Άγιο Δημήτριο και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να πούμε στη Σωτήρα και στον Άγιο Αλιά. Είχαμε καθορίσει να πούμε. Και αποτύχαμε και στα δύο. Και στον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος είναι ένα μεγάλο ύψομα, δεν ξέρω αν έχετε πάει εκεί πέρα, ένα μεγάλο ύψομα το οποίο ήταν περιχαρκωμένο με σημαντοπλέγματα, με μπετόν, με αυτό, πολύ πολύ κλπ. Και το τμήμα απότυχε. Αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Και δεν φεύγει το τμήμα για κάτω για αυτό, αλλά αποσύρεται στα 150 με 200 μέτρα. Αυτοί νομίζαν ότι φύγανε τελείως. Ζεγντάγανε, χορεύανε, αυτόν τους γύρισαμε. Είχαν επαφή με την κυρία, τον κύριο Καρπενήσι, να πούμε, ήταν η καθοδήγηση, η διοίκηση των τμήματων όλων του τμήματος του στρατού. Και είχαν επαφή με τους και λέγανε, να πούμε, ότι νικήσαμε, τους φύγανε κλπ. Κλπ. Έκανα μία πρόταση στο Χαΐλο για τα τέσσερα. Είχαμε άλλα τέσσερα μήνυμα βλήματα. Πρότεινα στο Χαΐλο να χτυπήσουμε με εφητελίδα τροχιά κατευθείαν το διοικητήριο. 100-150 μέτρα. Με το πυροβολικό, ήταν τέσσερα βλήματα. Να τα ρίξουμε κατευθείαν στο κτίριο απάνω. Εκεί στο κτίριο αυτό ήταν το διοικητήριο. Εκεί στο διοικητήριο είχε μαζευτεί ολόκληρη η πολιτική και πολιτική ηγεσία του στρατού και των πολιτών και της νομαρχίας. Των μάρχης, δήμαρχοι, όλοι μαζεμένοι εκεί πέρα και στρατηγοί. Όλες οι υπηρεσίες ήταν εκεί, στο στρατηγείο αυτό. Ο Χαρίνος λέει προχώρηλε. Ειδοποιεί ο Χαρίνος, φέρνει το αυτό αμέσως, το πυροβόλο. Κατά στις 11-11.30 ώρα χτυπάμε το πρώτο βλήμα. Πάει κατευθείαν στην πόρτα. Μπαίνει μέσα. Αναστάτωση. Δεύτερο, τρίτο βλήμα. Κάτσε να πιάνεις αιχμαλώτους. Κάτσε να πιάνεις αιχμαλώτους. Τίποτα άλλο. Τρομερό πράγμα. Άλλοι πηδάγανε από τα παράθυρα, άλλοι από τις πόρτες και τρέχανε για τον Άγιο Δημήτριο απάνω να σωθούν. Αλλά ο Άγιος Δημήτριος το βράδυ, όταν γινόταν επίθεση με το πυροβόλο, ταυτόχρονα οι αντάρτες οι οποίοι ήταν καθυλωμένοι μέσα στα πουρνάρια, πετάγονται άξαφνα με μεγάλη επίθεση και καταλαβαίνουν, μπαίνουν μέσα στα σηματοβέα, καταλαβαίνουν το ύψωμα. Και έτσι, αυτοί μεν οι οποίοι ήταν κάτω, στο διοικητήριο νομίζαν ότι ήταν ελεύθερο απάνω και ξεκινάνε και πηγαίναν πάνω και τους πιάνε. Όσους δεν πιάσαμε κάτω να πούμε, τους πιάσανε αυτοί απάνω. Το τμήμα το οποίο υπήρχε απάνω έγινε την άλλη μέρα το πρωί, ξυπνώντας να πούμε σχεδόν ολόκληρο το Καρπενήσι στα χέρια μας. Έτσι ελευθερώθηκε για ακόμα μια φορά το Καρπενήσι. Η καρδιά μιας περιοχής που η Λευτεριά έστεινε διαρκώς χορό. Πάμε ξανά πίσω στο χρόνο. Τραβάμε πέρα από το Μέγδοβα, στη Βίνιανη, στις απελευθερωμένες περιοχές της χώρας που το ΕΑΜ δημιούργησε λαογέννητους και δημοκρατικούς θεσμούς αυτοδιοίκησης και δικαιοσύνης. Εκεί που στις 10 Μάρτη του 1944 ιδρύθηκε η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, το κεντρικό πολιτικό όργανο διοίκησης των απελευθερωμένων περιοχών. Η πρώτη και μέχρι τώρα η μόνη κυβέρνηση που εξέφραζε τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα στην Ελλάδα, που από τα βουνά της Ευρυτανίας
οργάνωσε τη διοίκηση της Ελεύθερης Ελλάδας. Μια κυβέρνηση ένοπλης σύγκρουσης, με τον αντίπαλο είτε αυτός λέγεται ξένος κατακτητής, είτε λέγεται ντόπια αστική τάξη, της οποίας το φιλολαϊκό έργο είναι αναμφισβήτητο. Παρότι δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα αστικά όρια στο βαθμό που δεν εντάχθηκε στον στρατηγικό στόχο της εργατικής λαϊκής εξουσίας. Και από εκεί περνάμε στις Κορισχάδες, που στις 30 Απρίλη του 1944 συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο, εκλεγμένο για πρώτη φορά από γυναίκες και νέους που είχαν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια. Με το όπλο στο χέρι ο λαός κατάκτησε τη λευτεριά του. Μα δεν τη χάρηκε. Η αστική τάξη, απούσα από τον αγώνα ενάντια στην κατοχή, βρήκε στα εγγλέζικα όπλα τη στήριξη της εξουσίας της. Με οδυνηρό τρόπο, το Δεκέμβριο του 1944, ο λαός μας διδάχτηκε πως όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα. Και διάλεξε πάλι τα όπλα. Με τις συμμορίες του Βουρλάκη, του Οικονόμου, του Σούρλα να δολοφονούν αγωνιστές, τα Ντάρτη Κοντουφέκη βροντάει και πάλι στην τριφύλα από την ομάδα του Μπελή και απλώθηκαν σε όλη τη Ρουμελίτα αρχηγία, που γίνανε μετά μεραρχίες. Που πέρα από τη δράση στην περιοχή τους, δώσανε χιλιάδες αγωνιστές στον κεντρικό μέτωπο, στο Γράμμο και στο Πίτσι. Φτάσαν ως έξω από την Αθήνα, στην Πάρνηθα. Απέκρουσαν τα σχέδια Τέρμινους και Χαραυγή. Κατέλαβαν την Καρδίτσα και το Καρπενήσι. Έφτασαν στην κορύφωση της Θυσίας, όταν το Μάη πια του 1949 έπρεπε να αντιμετωπίσουν τον Πύραυλο, με 70.000 παρατακτούς στρατιώτες, 140 κανόνια, δεκάδες αεροπλάνα. Αυτή, μια χούφτα πια. Όλοι και όλοι χίλιοι μαχητές. Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ήταν αγώνας ταξικός, τίμιος, διεθνιστικός, αναγκαίος. Έσωσε την τιμή του εργατικού κινήματος. Διαμόρφωσε πρότυπα ηρώων και λαϊκών αγωνιστών, δοσμένος στην υπόθεση του κόμματος. Άφησε πολύτιμη παρακαταθήκη στον αγώνα για την ανατροπή του συστήματος. Ανέδειξε τη δύναμη και το σθένος που έχει ο λαός όταν παλεύει ενάντια στο άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα. Με αυτές, τις δικές μας σημαίες, τραβάμε μπροστά. Στέματα, θρόνοι, τύρανοι κάτω, όλοι σκυφτοί στο λαό εμπροστά. Θρόνους που βάφτηκαν με αίμα εργάτη, με αίμα θα βάψουμε εμείς εχθρικό. Μίσος και εκδίκηση για κάθε κλέφτη, για κάθε τύρανο της εργατιάς. Θάνατος σ' όλους τους πλουτοκράτες, ήρθε η ώρα της λευτεριάς.